Καλησπέρα. Πριν λίγο καιρό σας είχα στείλει ένα mail και σας είχα ρωτήσει ποιο θέμα θέλετε να αναπτύξουμε και οι περισσότεροι ζητήσατε το ποια είναι τα εργαλεία και πώς τα χρησιμοποιούμε και τι είναι αυτά τα εργαλεία τέλος πάντων. Λοιπόν, τα εργαλεία τα βλέπουμε όταν πηγαίνουμε στο back office μας, κάνουμε κλικ στο My Tools και μας παρουσιάζονται δύο κατηγορίες εργαλείων. Η μια κατηγορία έχει σχέση με την κύρια σας εταιρεία, την εταιρεία δικτυακού marketing ή την παραδοσιακή επιχείρηση για την οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα εργαλεία. Και η δεύτερη κατηγορία έχει σχέση με εργαλεία που αφορούν τη Styfor επιχείρηση. Εμείς τώρα θα μιλήσουμε για τα εργαλεία που αφορούν για τα εκτός Styfor εργαλεία. Οπότε κάνω κλικ εδώ πέρα. Λοιπόν, τα εργαλεία είναι Personalized Landing Pages, Landing Spokesman, τα βλέπετε εδώ πέρα, Lead Capture Page, Autoresponders, δεν θα τα αναλύσω όλα, τώρα θα αναλύσω αυτά που θεωρώ εγώ σημαντικότερα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, για κάποιον που ξεκινάει, το πιο σημαντικό εργαλείο είναι το Personalized Landing Page. Landing page τι είναι? Είναι κάπως έτσι το landing page. Λοιπόν, landing page ή lead capture page ή squeeze page ονομάζεται μια σελίδα η οποία έχει κάτι εδώ πέρα και ο στόχος της σελίδας αυτής είναι μόνο ένας. Είναι να πάρει το όνομα και το mail από το νου που κοιτάει τη σελίδα. Αυτό εδώ τώρα είναι το δικό σας URL. Έχετε το δικό σας domain, ας πούμε. Έχετε δύο τέτοια προσωπικά. Σε αυτή εδώ τη σελίδα θα σας εξηγήσω στο τέλος με ποιο τρόπο το στείνετε, πώς το φτιάχνετε όλο αυτό το πράγμα. Αλλά σε γενικές γραμμές, η Personalized Lead Capture Page σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε κάτι τελείως στα μέτρα σας. Και να είναι κάτι τελείως προσωπικό. Και αυτό το πράγμα είναι κάτι που στο εξωτερικό χρησιμοποιείται πάρα πολύ και είναι κάτι που είναι σχεδιασμένο έτσι ούτως ώστε να σας δίνει κύρος. Οπότε τώρα θα μιλήσουμε για τα landing pages και από τα εργαλεία κάτι που συνδέεται άμεσα είναι οι autoresponders. Οι autoresponders τι είναι? Κάθε ένας που βάζει τα στοιχεία του εδώ πέρα μπορεί να επιλέξετε να συνδέεται. Autoresponder τι είναι? Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο εσείς λέτε ότι όταν κάποιος δηλώνει σε εσάς τα στοιχεία του, όταν κάποιος δηλώσει ότι θέλει περισσότερες πληροφορίες για αυτό που παρουσιάζει η σελίδα σας, εσείς μπορείτε να ρυθμίσετε μια αλληλουχία μηνυμάτων, τι θα πάρει με το που βάλει τα στοιχεία του, την επόμενη μέρα, την μεθεπόμενη μέρα, την τρίτη μέρα και ούτω καθεξής. Οπότε τα πιο σημαντικά εργαλεία είναι τα Lead Capture Pages και τα Personalized Lead Capture Pages. Τι ακριβώς κάνουν αυτά? Αυτά τα εργαλεία επιτελούν τρεις εξίσου σημαντικές λειτουργίες. Πρώτον, αφού μάθετε να τα χρησιμοποιείτε, θα μεγαλώνουν τη λίστα σας σχεδόν αυτόματα. Δεύτερον, σας γλιτώνουν από το ψυχοφθόρο κομμάτι της προσέγγισης αγνώστων. Και τρίτον, σας δίνουν τη δυνατότητα να μιλάτε μόνο με υποψηφίους που έχουν ζητήσει να τους καλέσετε. Με τα lead capture pages, τις σελίδες αυτές που συμπληρώνει κάποιος τα στοιχεία του για να προχωρήσει παρακάτω, μπορείτε να συνδέσετε τους autoresponders. Καθώς μεγαλώνει η λίστα σας και καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι συμπληρώνουν τα στοιχεία τους και μπαίνουν στη λίστα σας, μπορείτε να δημιουργήσετε, ανάλογα με την εταιρεία σας και τη στρατηγική που ακολουθείτε, μία αυτόματη αλληλουχία ηλεκτρονικών μηνυμάτων που θα λαμβάνει κάθε νέο μέλος της λίστας σας. Το πλάνο της κύριας εταιρείας σας, πρόσκληση σε κάποιο σεμινάριο, ανακοίνωση κάποιας προσφοράς προϊόντων ή θέλετε ανάλογα πάντα με τη στρατηγική που ακολουθείτε. Επίσης μπορείτε να συνδέσετε τους autoresponders με τα μέλη της ομάδας σας, με το ήδη υπάρχον πελατολόγιο σας στην παραδοσιακή επιχείρηση, στο παραδοσιακό σας επάγγελμα και να τους στέλνετε προσκλήσεις, ενημερώσεις ό,τι θέλετε. Επίσης μπορείτε να διοργανώνετε και webinars. Έχετε τη δυνατότητα να διοργανώνετε σεμινάρια μέσω διαδικτύου, στα οποία τα μέλη της ομάδας σας μπορούν να παρακολουθούν από το σπίτι τους ζωντανά την οθόνη του υπολογιστή σας, να ακούν τη φωνή σας, να σας βλέπουν και να ρωτούν ό,τι θέλουν. Για όλα αυτά,
Και κυρίως και για το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις σελίδες για να βρείτε τους ψηφίους, γιατί δεν είναι απλό πράγμα κάποιος. Το να φτιαχτεί είναι σχετικά. Το να φτιαχτεί μια τέτοια σελίδα είναι σχετικά εύκολο. Το θέμα είναι πόσο κόσμος θα αρχίσει να. Πώς θα δημιουργείται traffic, πώς θα αρχίσει να πηγαίνει κόσμος σε αυτή τη σελίδα. Οπότε αυτά τα εξηγεί. Η Stifor στο κομμάτι training έχει τέτοια βίντεο που τα εξηγεί. Okay. Υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για το πώς θα χρησιμοποιήσετε όλα τα παραπάνω εργαλεία, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά τα εργαλεία σε γενικές γραμμές είναι χρήσιμα όχι μόνο για δικτυωτές, αλλά και για οποιοδήποτε επαγγελματία επιχείρηση. Μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι στο εξωτερικό σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζομαι εγώ λόγω της παραδοσιακής μου δουλειάς, όλες τους autoresponders τους χρησιμοποιούν. Οπότε αυτά τα εργαλεία χρησιμεύουν σε οποιοδήποτε θέλει να διατηρεί επαφή με το πελατολόγιο του μέσω ίντερνετ. Okay. Όλα αυτά και αρκετά ακόμα είναι σύγχρονα εργαλεία με τα οποία χτίζονται επιχειρήσεις σήμερα σε γενικές γραμμές. Λοιπόν, τώρα πηγαίνουμε μια από τις πιο συνηθισμένες απορίες ή από τις αντιρρήσεις που κάποιος στην αρχή έχει, είναι ότι αυτά τα προϊόντα τι προϊόντα είναι, δεν τα έχει ξανακούσει. Ή μπορεί κάπου να έχει ξανακούσει τη λέξη lead capture page, το responders, αλλά δεν ξέρει σε γενικές γραμμές αυτό το προϊόν έχει ζήτηση. Καταρχάς, το ότι ένα προϊόν δεν το γνωρίζουμε δεν σημαίνει ότι έχει ζήτηση. Σημαίνει ότι δεν ξέρουμε αν έχει ζήτηση. Οπότε, ένας τρόπος για να δούμε γενικώς αυτά τα πράγματα πόσο συζητούνται σε γενικές γραμμές είναι να τα ψάξουμε στο Google. Όταν πληκτρολογήσουμε τη λέξη autoresponders, autoresponder, και κάνουμε Enter, βλέπουμε ότι υπάρχουν 65.300.000 αναζητήσεις για αυτό το θέμα. Που σημαίνει ότι είναι ένα είδος το οποίο εμείς, ειδικά στην Ελλάδα, μπορεί να μην το γνωρίζουμε, αλλά στον κόσμο είναι κάτι που χρησιμοποιείται ευρέως. Λοιπόν, αν πάρουμε τώρα και βάλουμε webinars, έχουμε 45 εκατομμύρια αποτελέσματα. Που σημαίνει ότι και τα webinars μπορεί εμείς να μην τα έχουμε συνηθίσει ακόμα, αλλά τι βλέπουμε, ότι σίγουρα θα τα συνηθίσουμε στο μέλλον. Τι έχει πάθει αυτό τώρα, το έχουμε και από εδώ. Λοιπόν, τώρα, αυτό εδώ είναι το δικό μου personalized lead capture page, στο οποίο το έχω φτιάξει εγώ με τον τρόπο που θέλω εγώ να προωθήσω αυτό που κάνω. Έχω φτιάξει και ένα τέτοιο αντίστοιχο για το παραδοσιακό μου επάγγελμα, για την επιχείρηση που έχω. Μισό λεπτό να πω να σας το δείξω και αυτό. Εδώ πέρα είναι αυτό. Έχω εδώ πέρα τα κεριά, τα λάθη, τους λέω κάποια πράγματα για την επιχείρησή μου, βάζω εδώ πέρα αν θέλουν να γραφτούν στο mailing list της εταιρείας μου και τους στέλνουν ενημερώσεις, προσφορές και το καθεξής. Οι πελάτες χοντρικής μπαίνουν εδώ πέρα. Αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιώ εγώ τα εργαλεία στο παραδοσιακό μου επάγγελμα. Για το δικτυακό marketing όμως, αυτά τα εργαλεία έχουν μεγαλύτερη αξία. Γιατί γιατί σε γενικές γραμμές το δικτυακό marketing είναι ένα βασικό ζητούμενο, είναι πώς θα δημιουργήσει ροή υποψηφίων. Οπότε αυτή η σελίδα κάνει ακριβώς αυτό. Ότι όταν μάθουμε να τη χρησιμοποιούμε, ουσιαστικά αναλαμβάνει το να μας, ουσιαστικά αυτόματα μας μεγαλώνει τη λίστα μας. Αρκεί να ξέρουμε πώς θα προωθήσουμε το URL μας, για να μπει ο κόσμος να δει αυτά που θέλουμε και αν ενδιαφέρεται να βάλει τα στοιχεία του. Και εμείς θα καταλήγουμε να μιλάμε με ανθρώπους που όντως ενδιαφέρονται, όχι με όποιον να είναι. Οπότε εδώ πέρα εγώ έχω φτιάξει, το βάζω λίγο να παίξει τώρα, λέω εγώ τα δικά μου εδώ πέρα. Okay. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι το personalized lead capture page. Πώς το δουλεύουμε τώρα, τι κάνουμε. Πηγαίνουμε. Πάμε λίγο πιο πίσω. Λοιπόν, πηγαίνουμε στο My Tools. Και πάμε στην πρώτη επιλογή. Κάνουμε κλικ. Και κατεβαίνουμε κάτω, εδώ που λέει Edit. Την κάθε σελίδα. Έχουμε δύο domain. Τα δύο domain που έχετε εσείς για να τα φτιάξετε όπως θέλετε θα είναι το username σας.websiteaboutme.com
και το username σας .myspacialwebsite.com. Οπότε το username που έχετε διαλέξει μπορεί να αλλάξει, αν πάτε στο personal info, μπορείτε να το αλλάξετε. Αν έχετε βάλει κάτι αστείο που βλέπω στο χαρτί μου κάποιο που σας έχετε βάλει αστεία username, προτείνω να το αλλάξετε, αν είναι να το χρησιμοποιήσετε αυτό, αλλιώς αφήστε τα. Λοιπόν, κάνουμε κλικ στο edit και έχουμε εδώ πέρα κάποιες επιλογές. Και εδώ πέρα τώρα μπορούμε να διαλέξουμε τα εξής. Το στυλ, ας πούμε, τι χρώμα θα είναι. Δηλαδή μπορούμε να το κάνουμε light blue. Να εμφανίζεται κάπως έτσι. Μπορούμε να το κάνουμε... μπορούμε να το κάνουμε ανοιχτό πράσινο, ας πούμε. Ανάλογα με το... τι θεωρείτε ότι ταιριάζει σε γενικές γραμμές αυτό που θα προωθήσετε. Πορτοκαλί. Ναι. Ό,τι θέλετε σε γενικές γραμμές, ό,τι σας πάει περισσότερο. Εμένα το μπλε μου πήγαινε. Λοιπόν, το τι θα παίζει στην οθόνη τώρα, αυτό είναι πολύ βασικό. Εδώ πέρα θα βάλετε εσείς ένα βίντεο. Αλλά δεν θα το φορτώσετε στο site της Cypher το βίντεο. Το βίντεο θα το φορτώσετε στο YouTube. Το να φορτώνετε βίντεο στο YouTube είναι το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Φτιάχνετε ένα βίντεο δικό σας, γράφεστε στο YouTube με ένα mail, είναι τελείως δωρεάν όλοι, δεν πληρώνετε τίποτα για όλα αυτά. Το ανεβάζετε μέσα σε 5 λεπτά, το έχετε ανεβάσει και σας δίνει ένα link μετά, ένα URL. Το URL εσείς έρχεστε και το βάζετε εδώ πέρα που λέει link. Οπότε μετά θα παίζει αυτό το βίντεο. Αν όμως δεν θέλετε να βάλετε αυτό το βίντεο, σας δίνει κάποια τέτοια πραγματάκια, ας πούμε, αν θέλετε. Τα οποία είναι γενικά, αυτά είναι, ταιριάζουν πρακτικά για όλες τις εταιρείες digital marketing. Okay. Ωραία. Το μειονέκτημα με όλα αυτά είναι ότι είναι στα αγγλικά. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα. Και ότι σε γενικές γραμμές ο κόσμος τα θεωρεί και Αμερικανιές. Οπότε, γι' αυτό εμένα το πιο σημαντικό εργαλείο μου φαίνεται το personalized landing page, ακριβώς επειδή μπορούμε εμείς να το προσαρμόσουμε και στα μέτρα της εταιρείας που θέλουμε να προωθήσουμε, αλλά και στη χώρα μας, η οποία έχει διαφορές και με τις άλλες χώρες. Λοιπόν, διαλέγετε εδώ πέρα τι θα γράφει, ακριβώς ό,τι θέλει ο καθένας τέλος πάντων, και μπορείτε να ανεβάσετε ή να μην ανεβάσετε δύο φωτογραφίες. Και εδώ πέρα διαλέγετε όταν κάποιος συμπληρώσει τα στοιχεία του που θα πάει. Κάτι κλασικό που έχω δει που κάνουν οι περισσότεροι είναι ότι όταν κάποιος συμπληρώνει τα στοιχεία του στο personalized landing page, μετά μπορείτε να τον προωθήσετε στο εταιρικό site. Αλλά αν στην κάρτα σας έχετε βάλει εξ αρχής το εταιρικό site, το οποίο είναι γενικό, δεν λέει τίποτα συγκεκριμένο, δεν λέει τίποτα για εσάς, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να εξυψωθείτε εσείς, ουσιαστικά εσείς χάνεστε. Το personalized landing page αυτό που κάνει είναι να σας δίνει κύρος. Και αφού εσείς αποκτήσετε το κύρος και πείτε ότι θέλετε και γιατί βρεθείτε εσείς σαν εντός εισαγωγικών ειδικός, μετά όντως μπορείτε να το προωθήσετε στο εταιρικό site ή όπου αλλού θέλετε, τέλος πάντων, στο blog σας όπου θέλετε. Λοιπόν, και εδώ πέρα μπορείτε να βάλετε ένα κείμενο όσο μεγάλο θέλετε σε γενικές γραμμές. Να το συνδέσετε με το Facebook και το καθεξής. Αυτά. Και βάζετε μετά κάποια links, αλλά δεν έχουν σημασία αυτά. Λοιπόν, τώρα, ας πούμε ότι φτιάχνουμε αυτή εδώ τη σελίδα. Διαλέγουμε τι βίντεο θα μπει. Και κάνουμε submit. Εγώ δεν κάνω submit τώρα γιατί θα χαλάσουμε αυτό που φτιάξω εγώ. Μετά πρέπει να πάτε να φτιάξετε τους autoresponders. Αν δεν φτιάξετε τους autoresponders και κάποιος συμπληρώσει τα στοιχεία του εδώ πέρα, αυτό θα αρχίσει να στέλνει τα προγραμματισμένα μηνύματα που είναι στα αγγλικά και σε γενικές γραμμές θα το θεωρήσει spam άλλος. Λοιπόν, πάμε στους autoresponders. Okay. Εδώ πέρα τώρα μας έχει 1, 2, 3, 4, 5, 5 διαφορετικά, 5 διαφορετικές σελίδες. Οι personalized σελίδες, οι προσωπικές σελίδες σας είναι αυτή και αυτή. Και σε αυτές εδώ διαλέγετε ποια αλληλουχία μηνυμάτων θα στείλετε. Θα το εξηγήσω αυτό μετά. Αλλά πρώτα να πω για ποιο λόγο έχει 5 σελίδες εδώ πέρα αντί για 2. Γιατί σας δίνει και άλλες, κάποια άλλα σκέτα lead capture page, όχι προσωπικά, τα οποία είναι αυτά εδώ. Στο lead capture page κάνετε κλικ.
Και ανάλογα με την εταιρεία σας, υπάρχει μια. Ανάλογα με το τι προωθείτε, δηλαδή αν έχετε σχέση με ταξίδια, στέλνετε κάτι τέτοιο. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αυτό το έτοιμο. Απλώς δεν είναι προσωπικό αυτό, έχει αυτό το μειονέκτημα, ότι δεν θέλετε το πουθενά εσείς. Αν η εταιρεία σας έχει σχέση με ταξίδια, αν θέλετε να προωθήσετε μια εταιρεία δικτυακού μάρκετινγκ που έχει σχέση με ταξίδια. Εδώ πέρα, εντάξει, είναι γενικό, είναι για όποιον θέλει, του αρέσουν διακοπές. Εμένα θα με έχανε αυτό, γιατί εμένα δεν μου αρέσουν οι διακοπές. Λοιπόν, είναι εδώ για κάποια μαμάκα, τέτοια. Πάλι όλες αυτές είναι πάρα πολύ ωραίες σελίδες. Μάλιστα, σήμερα γράφτηκε στο δίκτυό μας με τέτοιες σελίδες, γιατί αυτές υπάρχουν σε διάφορες γλώσσες. Οπότε υπάρχουν τέτοιες στα γαλλικά, στα γερμανικά, στα ρώσικα. Σήμερα γράφτηκε στο δίκτυό μου, στο βάθος του δικτύου μου, κάποιος από το Καζακστάν με μια τέτοια σελίδα. Χωρίς να δει πλάνο, χωρίς τίποτα. Αλλά για την Ελλάδα, το να στείλετε σε κάποιο γνωστό σας ειδικά μια τέτοια σελίδα δεν έχει νόημα. Χίλιες φορές ή στην κάρτα σας, αν βάλετε μια τέτοια σελίδα, δεν έχει νόημα. Σίγουρα στην κάρτα σας, ας πούμε, που αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε όλοι να το κάνουν, κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον στην κάρτα τους, δηλαδή αν δεν ξέρετε να χρησιμοποιείτε το Facebook, τα blog και ό,τι άλλο να είναι, τουλάχιστον στην κάρτα σας πρέπει να είναι τυπωμένο το personalized, δηλαδή το domain σας, με την παρουσίαση τη δικιά σας, με το όνομά σας να φαίνεται, γιατί αυτό είναι κάτι που αν μη τι άλλο σας δίνει κύρος. Στο εξωτερικό όλοι έτσι δουλεύουν αυτόν τον τρόπο. Στο εξωτερικό, το δικτυακό marketing σε γενικές γραμμές από ένα πολύ μεγάλο ποσοστό γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Τον έχετε διάφορες σελίδες. Οπότε, αυτός είναι ο λόγος που οι autoresponders, αυτά είναι τα άλλα τρία. Διαλέγετε άλλους τρεις τέλος πάντων και μπορείτε να κολλήσετε εκεί πέρα μηνύματα autoresponders, όταν κάποιος βάζει τα στοιχεία του σε αυτές τις σελίδες που σας έδειξα τώρα. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα έχει αν δεν πειράξετε τους autoresponders, θα πηγαίνουν τα εξής μηνύματα. Θα πηγαίνει congrats, όπου βάζετε first, όπου βάζετε αγγίλι, γκίλι, first, αγγίλι, γκίλι, βάζετε το όνομά του. Οπότε θα ήταν κάτι σαν congrats Πάνος, hi Πάνος, μπλα 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 μπλα, αυτά εδώ που βλέπετε. Και σε γενικές γραμμές, ειδικά αν δεν μιλάμε για το εξωτερικό και μιλάμε για την Ελλάδα, δεν είναι ωραίο να πάει ένα μήνυμα στα αγγλικά. Δηλαδή, κάνει μπαμ ότι είναι autoresponder. Ενώ το πλεονέκτημα του autoresponders είναι ότι αφήνουν στον άλλο τη δυνατότητα να θεωρήσει ότι του έχετε στείλει ένα mail εσείς απευθείας και ότι δεν είναι προγραμματισμένο. Οπότε, αν πάει ένα mail στα αγγλικά, αυτός ο σκοπός ακυρώνεται, ας πούμε. Οπότε, για να δημιουργήσετε εσείς μια δικιά σας αλληλουχία μηνυμάτων, τι κάνετε. Πηγαίνετε εδώ που λέει Create a Message Set. Κάνετε κλικ. Και ονομάζετε πώς θέλετε να πούμε αυτό το πράγμα. Οπότε το λέμε αυτό το πράγμα. Ας πούμε ότι είναι από την προσωπική σας σελίδα. Οπότε βάζουμε personalized. Personalized. Save. Και μου λέει μετά, δεν έχουμε φτιάξει κανένα mail για αυτή την αλληλουχία, ας πούμε. Οπότε πάω εγώ να φτιάξουμε το πρώτο μήνυμα. Create first message. Και μου λέει από τη στιγμή που κάποιος συμπληρώσει τα στοιχεία του, πόσες μέρες θες να περάσουν μέχρι να σταλεί αυτό το mail. Αν βάλουμε 0, θα σταλεί κατευθείαν. Οπότε μπορούμε να γράψουμε χαίρομαι που επισκέφτηκες μπλα 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 μπλα. Πατάμε save μετά, είναι σημαντικό να πατάμε save γιατί αλλιώς δεν σώνεται και χάνεται τέλος πάντων. Λοιπόν, κάνουμε save. Missing message, δεν έχω βάλει... subject, ok. Καλώς ήρθες, ας πούμε, παράδομα. Καλώς ήρθες. Ό,τι θέλετε βάζετε εδώ πέρα. Save. Οπότε εδώ πέρα αυτό το πράγμα τι γίνεται, είναι ότι με το που βάζει κάποιος τα στοιχεία του στη lead capture page στη δικιά μας, θα του πηγαίνει αυτό το mail. Αν θέλω εγώ να του πηγαίνει και ένα mail μετά, μπορεί να θέλω μετά από μια εβδομάδα ή μετά από 6 μέρες ή μετά από μια μέρα, πάλι βάζω κάτι, διαλέγουμε τι τίτλο θα βάλω και το καθεξής, το σώνουμε. Και σε γενικές γραμμές μπορούμε να φτιάξουμε μια τέτοια αλληλουχία όσο μεγάλη θέλουμε.
αυτό το πράγμα κάνουν οι autoresponders. Και τι διαφορά έχουν από τα μηνύματα που μπορούμε να στείλουμε το mail μας, είναι ότι με τους autoresponders δεν χρειάζεται να έχουμε στο μυαλό μας να κοιτάμε πότε μπαίνει, πότε κάποιος δηλώνει τα στοιχεία του. Έχουμε σκεφτεί εμείς τι θεωρούμε ότι βολεύει, τι θεωρούμε σωστό να στείλουμε την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα, μετά από μια εβδομάδα, μετά από δύο εβδομάδες και το καθεξής, και αυτό το πράγμα το κάνει αυτόματα. Οπότε αυτοί είναι οι autoresponders. Λοιπόν, τώρα τα webinars πώς λειτουργούν ακριβώς δεν θα τα πούμε τώρα. Είναι εδώ πέρα το πώς μπορείτε. Έχει αρκετά εργαλειάκια. Απλώς, κατά τη γνώμη μου, κάποιος που ξεκινάει πρέπει να φτιάξει το personalized landing page και να φτιάξει μετά και μια αλληλουχία μηνυμάτων για τους autoresponders. Το τελευταίο πράγμα που θα πω είναι πώς θα. Ο πιο εύκολος τρόπος για να φτιάξετε ένα βίντεο σαν αυτό που φτιάχνω εγώ τώρα, ας πούμε, αλλά που να προωθεί τη δικιά σας εταιρεία. Ο καλύτερος τρόπος είναι ο εξής. Πηγαίνετε στο Google. Αυτό θα το πω τρομερά γρήγορα τώρα, δεν θα το αναλύσω. Και πατάτε Camtasia. Camtasia. Okay. Και πηγαίνετε στο Camtasia screen, στην πρώτη επιλογή που βγάζει. Είναι ένα πρόγραμμα του υπολογιστή αυτό. Αυτό το πράγμα τι κάνει. Καταρχάς είναι τελείως δωρεάν αυτό. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε τίποτα γιατί στο δίνει δωρεάν και 30 μέρες θα το δοκιμάσετε. 30 μέρες είναι υπεραρκετές για να φτιάξετε ένα 5-10 λεπτό βιντεάκι. Γιατί ένα βίντεο θέλετε, δεν θέλετε πολλά βίντεο. Οπότε τι γίνεται, το Camtasia σας δίνει την εξής δυνατότητα. Είναι αυτό εδώ. Είναι αυτό που χρησιμοποιώ εγώ τώρα. Τι κάνει. Το Camtasia αυτή τη στιγμή που μιλάω μαγνητοσκοπεί την οθόνη του υπολογιστή μου. Γι' αυτό και βλέπατε συνέχεια όλα αυτά τα παράθυρα που πετάγονταν. Από εδώ και από εκεί. Οπότε το πιο εύκολο πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να πάρετε το βίντεο της εταιρείας σας, να το βάλετε να πέσει στην οθόνη, να πατήσετε record με το Camtasia. Τώρα εδώ πέρα δεν μου βγάζει την επιλογή record γιατί είναι μαγνητοσκοπία αυτό που σας λέω τώρα. Και απλώς εσείς να μιλήσετε, να διαβάσετε ένα κείμενο πάνω από την οθόνη, πάνω από το βίντεο που παίζει. Δηλαδή ό,τι η εταιρεία και αν έχετε, ένα βίντεο η εταιρεία με αγγλικά, ένα βίντεο θα έχει. Πάρετε αυτό το βίντεο. Βάλτε τα δικά σας λόγια από πάνω. Πείτε το όνομά σας, συστηθείτε. Αυτό είναι το πιο εύκολο personalized landing page. Αν θέλετε κάτι πιο πολύπλοκο, μπορείτε. Δηλαδή, αν σας δεσμεύει τη εταιρεία σας το βίντεο, ο πιο εύκολος τρόπος να φτιάξετε ένα βίντεο είναι να πάτε στο PowerPoint. Πού είναι εδώ πέρα. Και να μαγνητοσκοπείτε μόνο την οθόνη του PowerPoint. Γιατί αυτό το πράγμα έχει γατζάκια που ανοιγοκλίνουν πριν ξεκινήσει να μαγνητοσκοπεί. Οπότε γίνεται κάπως έτσι. Και μαγνητοσκοπεί αυτό το πράγμα. Είναι ένα παλιό βιντεάκι που έφτιαξα αυτό. Αυτά σε γενικές γραμμές και τα εργαλεία. Ελπίζω να σας κατατόπισα. Και με αυτά που σας είπα τώρα και λίγο πειραματιζόμενο, σίγουρα θα είναι εύκολο και εσάς να το ξεκινήσετε. Και ανυπομονώ να δω τις πρώτες σας σελίδες. Γεια σας.